κύμα αλληλεγγύης από την Κρήτη και την στήριξη των κατοίκων των πυρόπληκτων περιοχών. Πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς ανταποκρίθηκαν στο σχετικό κάλεσμα για παροχή βοήθειας ειδών πρώτης ανάγκης και όχι μόνο για την κάλυψη των αναγκών πολιτών που μετρούν τις πληγές τους από τον πύρινο εφιάλτη. Η περιφέρεια Κρήτης, κατανοώντας το πρόβλημα που υπάρχει στις πυρόπληκτες περιοχές, ανέλαβε την πρωτοβουλία για να μαζέψει τρόφιμα τα οποία θα στείλει στην Εύβοια στις πυρόπληκτες περιοχές. Έχει γίνει συνεννόηση με την αντίστοιχη αντιπεριφερειάρχη. Έχουμε οργανώσει ένα δίκτυο συλλογής των τροφίμων. Έχουμε μαζέψει αρκετά προϊόντα. 15 παλέτες εμφιαλωμένο νερό, 10 παλέτες τρόφιμα, 3 παλέτες γάλατα, 3 παλέτες ειδών ατομικής υγιεινής, 1 παλέτα φαρμακευτικό υλικό και 2 παλέτες ζωοτροφές θα αποσταλούν στους πυρόπληκτους από την περιφέρεια Κρήτης, η οποία κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 20.000 προϊόντα με την Ταλίκα να αναχωρεί αύριο για την Εύβοια. Είναι πράγματι ένας λαός που στέκεται αλληλέγγυος κοντά στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα, το έχουμε αποδείξει και στο μάτι, το κάναμε και τώρα, είμαστε από τις πρωτοπόρες περιφέρειες και πράγματι έχουμε καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να στηρίξουμε τους ανθρώπους που καταλαβαίνουμε ότι χάσαν το βιό τους. Συγκινητική ανταπόκριση πολιτών, πολιτιστικών συλλόγων και όχι μόνο και στον Δήμο Χερσονήσου. Ο Δήμος Χερσονήσου ο ίδιος πρόσφατα, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2020, βρέθηκε στη δυσχερή θέση να υποστεί μια μεγάλη θεομηνία. Τώρα καταλαβαίνουμε απόλυτα τους συμπολίτες μας, οι οποίοι βάλλονται από τις φωτιές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πάντοτε ο Δήμος Χερσονήσου ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε άτομο που έχει ανάγκη. Η συγκέντρωση τροφίμων και όχι μόνο στο σχετικό κάλεσμα της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου ξεκίνησε στις 7 Αυγούστου, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα αποσταλούν στην Εύβοια. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα σε όλες τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις που γίνονται σε όλο το Δήμο Χερσονήσου, αλλά και εδώ στα γραφεία της κοινοφελούς επιχείρησης στην πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών και στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στη Χερσόνησο. Ευχαριστούμε όλους τους πολίτες του Δήμου Χερσονήσου που ευαισθητοποιήθηκαν και στήριξαν για άλλη μια φορά τους πυρόπληκτους που δοκιμάστηκαν. Έχουμε δει ότι ανταποκρίνεται ο κόσμος εδώ του Δήμου Χερσονήσου πάντα σε κάθε κάλεσμά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο σχετικό κάλεσμα, απίφθινε και ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου. Πραγματικά συγκινητική προσπάθεια. Συγκεντρώθηκαν περίπου 5 τόνοι από είδη πρώτης ανάγκης. Έχουν ήδη αποσταλεί στις περιοχές που το έχουν ανάγκη και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τόσο τους εθελοντές που βοήθησαν για το συντονισμό όλης αυτής της προσπάθειας, τους ανθρώπους που έτρεξαν από την πρώτη στιγμή να συνεισφέρουν ο καθένας με τον τρόπο που μπορούσε.